Καλημέρα σας, Παρασκευούλα σήμερα και χαιρόμαστε πολύ γιατί έχουμε μπροστά μας ένα λαμπρό έτσι Σαββατοκύριακο. Να είναι ξεκούραστο και ήρεμο ευχόμαστε εμείς. Βέβαια γιατί πολύ απλά έχουμε τόσα πράγματα να μας ταλανίζουν που δεν θέλουμε και μια κακοκαιρία πάνω από το κεφαλάκι μας. Αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε βροχούλες μέσα στο Σαββατοκύριακο, άλλοι πάλι λένε ότι αυτή η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα που ζούμε τις τελευταίες μέρες θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Μακάρι, μακάρι, θα τα δούμε. Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Όχι για μας, για τους κυβερνώντες. Εμείς παλεύουμε να βγάλουμε τη μέρα, παλεύουμε να βγάλουμε το μήνα, παλεύουμε με όλα τα θηρία που μας κυνηγούν από το πρωί ως το βράδυ και κυρίως παλεύουμε για να τανίσουμε το μισθό να φτάσει. Όλα αυτά τα παλεύουμε εμείς. Για άλλους ο μήνας έχει 9. Για τους κυβερνώντες συγκεκριμένα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα που βρίσκεται στο κοντρόλ της τηλεόρασης του Άστρα εδώ στο Βόλο, στην Έλενα την Κυριαζίδου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2421-031-434. Τα τηλέφωνά μας για όσους θέλετε να μας μιλήσετε, να μας κάνετε τη δική σας παρέμβαση. Δεν χαιρόμαστε, δεν είναι για να χαιρόμαστε πολύ. Χθες η Ευρώπη μας καταδίκασε. Έχουμε καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μας λένε ο λίγον τι ότι πρέπει να ξυπνήσουμε, να σηκωθούμε από τους καναπέδες και να αρχίζουμε να φωνάζουμε, να πρέπει να διεκδικούμε. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με οριακή πλειοψηφία, 330 ψήφους υπέρ, 254 κατά, ανησυχίες για τις απειλές που δέχονται οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ποιες είναι αυτές? Οι απειλές για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα στη χώρα. Μας χτυπούν καμπανάκι και οι Ευρωπαίοι. Τώρα, πώς ο Πρωθυπουργός λέει ότι όλα πάνε πρίμα και ότι είμαστε σε ένα κράτος δικαίου, μόνο αυτός το ξέρει. Ο οποίος προχθές δεν θυμάμαι ποιο νοσοκομείο δημόσιο ήταν, που το ανακαίνησαν από το 1960, είχαν να το ανακαινήσουν, το φτιάξανε κούκλα και πήγε να το εγκαινιάσει κι αυτό, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και μόλις θες ένα άλλο δημόσιο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο παιδών της χώρας, το Αγλαία Κυριακού, έβγαλε φυρμάνιο ότι σταματούν από Δευτέρα τα τακτικά χειρουργεία. Γιατί δεν έχουν γιατρούς, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και όλα πάνε πρίμα, λέει ο Πρωθυπουργός, και ο μήνας πραγματικά έχει 9. Άστραψε και βρόντιξε πρωί-πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε όχι, δεν θα καταργηθεί κανένα τακτικό χειρουργείο. Πώς θα γίνει αυτό? Από τις 10 χειρουργικές αίθουσες που έχει το Αγλαία Κυριακού, λειτουργούν μόνο οι 2 πλέον και αυτές για έκτακτα περιστατικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση βρίσκεται και η δημόσια υγεία, την οποία έχουμε χρυσοπληρώσει όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες, μαζί με την παιδεία, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τα μπλόκα των αγροτών φυσικά είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν και την επικαιρότητα. Κλείστηκε ένα ραντεβού. Δευτέρα, Τρίτη θα το δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα, λένε κάποιοι. Και φυσικά οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες των φοιτητών για να κρατηθούν τα πανεπιστήμια δημόσια. Δεν νοείται βέβαια ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο πάντα δημόσιο είναι. Πάντα δημόσιο είναι και σε θεωρητικό επίπεδο. Βέβαια τα κάνουν λίγο και οι φοιτητές μαντάρα. Ας πούμε χθες στην Αθήνα πλακώνονταν ποιος θα κρατήσει πρώτος το πανό. Γιατί οι αριστεριστές πρέπει να δείξουν και ότι κάτι κάνουν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να διαμαρτυρηθείτε, παιδιά. Και τους πιάσανε στον ύπνο και λίγο στο Μαξίμου χθες αργά το βράδυ.
Το μαξί μου πάντα φρουρείται, είναι φρούριο από αστυνομικούς, αλλά δεν ξέρω πώς τους ξέφυγε. Μία ομάδα φοιτητών διέσχισε όλο το δρόμο, πήγε να σηκώσει πανό, πέσαν κάτι ψηλές, πήγαιναν μετά απέναντι στο δρόμο για να σηκώσουν το πανό. Τον μπέρδεψαν και εκεί λίγο στις δηλώσεις του, δηλώσεις τους είπαν για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, είπαν όμως και για την ακρίβεια, για το ρεύμα κτλ. Έχουμε και εκεί αναταραχή και στο θέμα της παιδείας, εκτός από το θέμα της αγροτιάς. Είναι πολλά πολλά τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, που τα έχει κάνει λίγο τη μαντάρα. Βέβαια, έχουμε και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος θα περιοδεύσει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία αυτές τις μέρες, την Δευτέρα, την Κυριακή, πότε είναι, θα μας τα πούν στη συνέχεια, η συνδιάσκεψη περιφερειακή, η συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα. Σήμερα έχουμε την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινά την εξόρμησή της στη Θεσσαλία. 9.30 θα έχουμε τον γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ εδώ καλεσμένο στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συζήτηση. Πάντα μας αρέσει να μιλάμε με νέους ανθρώπους. Πριν και πάνω απ' όλα να πούμε την καλημέρα μας και στην ομάδα της Νίκης Βόλου. Πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης αυτή την ώρα ή μάλλον, ναι, χθες ξεκίνησε. Χθες ξεκίνησε η εθνική ομάδα, συμμετέχει η Νίκη Βόλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εθνικής Κολύμβησης στο τεχνικό πρόγραμμα τεχνικής κολύμβησης. Εγώ τι είπα, εθνικής κολύμβησης, εθνικής θα είναι, ολλανδικής αποκλείεται να είναι. Ναι, τεχνικής κολύμβησης, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης. Τα κορίτσια μας από την Νίκη του Βόλου συμμετέχουν και η συμμετοχή και μόνο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και τα αγόρια μας. Και να πούμε καλή επιτυχία στη 13χρονη Άννα Μαρία Μπαρτζόκα, γιατί άμα δεν τιμήσει το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, η αλήθεια είναι αυτή, και σε όλα τα υπόλοιπα βεβαίως παιδιά που δίνουν αυτή τη μέρα, αυτές τις μέρες το δικό τους τον αγώνα τον καλό και κυρίως τιμούν εμάς, όλους εμάς με την συμμετοχή τους. Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά της Νίκης Βόλου. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των θεσσαλικών μας εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ελευθερία. Κατηγορώ για ΚΑΠ, ήταν ο κύριος Κουτσούμπας χθες σε όλα τα μπλόκα της Θεσσαλίας. Από το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Κουτσούμπα, που έγινε δεκτός με χειροκροτήματα στον κόβο Πλατικάμπου. Δεν πήγε μόνο εκεί, τον έχουμε και Στεφανοβίκιο και Αλμυρό, περιόδευσε παντού. Αρχές της εβδομάδας σε συνάντηση αντιπροσωπείας των μπλόκων με τον Πρωθυπουργό, αγρότες του Δομοκού και του Δαμασίου έκλεισαν την παλιά Εθνική. Νίκη της παράταξης Νασιακόπουλου, είχαμε εκλογές στην ΠΕΔ Θεσσαλίας, σας τα πούμε λίγο αργότερα. Έκτακτη χρηματοδότηση για ζημιές από τον Ντάνιελ ύψους 2,1 εκατομμυρίου ευρώ από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Λαρισαίων. Στη Στρατιά ο αρχηγός ΓΕΣ, όχι άλλη στασιμότητα με τα νερά της Θεσσαλίας, τόνισαν εκπρόσωποι από 66 φορείς, όπου δηλώνουν προβληματισμένοι με τις έως τώρα πρωτοβουλίες. Παρουσίασαν τις θέσεις τους για τον πρωτογενή τομέα, απουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Στο στούντιο 4 τον είδα αυτόν, ως καθηγητή, λέει η Θεσσαλίας, να παρουσιάζει τη διαλυματική νηστεία. Ο καθένας με τον πόνο του. Απεργούν για το ασφαλιστικό, ενημέρωση ΑΔΔ χθες στην Λάρισα. Επιδότηση έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις. Σαρώνει ο στρεπτόγωκος και πραγματικά υπάρχει έντονη ανησυχία, ειδικά στους γονείς. Στη Λάρισα το Περιφερειακό Συνέδριο Θεσσαλίας ΣΥΡΙΖΑ. Ρήμαξαν αυτοκίνητα λαρισαίων επαγγελματιών, κλέφτες που οδηγήθηκαν στη φυλακή. Παρατείνεται η προφυλάκηση του σταθμάρχη. Μνημόσυνο χωρίς πολιτικούς για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Διαψεύγοντα περί παραλήψεων στην έρευνα η πρόεδρος και η εισαγγελέας. Χώρος αναψυχής στην είσοδο Βερδικούσιας. Τα θέματα της εφημερίδας Ελευθερία. Και πάμε στον ταχυδρόμο μας. Πρώτο θέμα, καραμπίνες για διαζύγιο. Και φυσικά όλα αυτά έγιναν στο Αλιβέρι, στη Νέα της Ιωνίας, ως συνήθως. Εκεί ήθιστε να γίνονται οι γάμοι μεταξύ των Ρωμά. Και αν χαλάσει το προξενιό, ο γαμπρός, το σόι του γαμπρού πρέπει να δίνει, λέει, αποζημίωση
στο σοί της νύφης, γιατί χάλασε το κορίτσι. Έχουμε και τέτοια. Χάλασε λοιπόν το προξενιό και βγήκαν καραμπίνες. Συγγενής της νύφης, η οποία αποφάσισε με τον σύζυγό της να χωρίσουν, έβγαλαν έξω από το σπίτι του τον πεθερό της, κραδένοντας κυνηγητικά όπλα και πυροβολώντας. Δεν τους αφήνουν να επιστρέψουν, δεν τον αφήνουν να επιτρέψει, φιλώντας σε βάρδιες καραούλι. Έχουμε και τέτοια στο Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας. Θα μου πείτε πρώτη φορά? Όχι, σύνηθες φαινόμενο η αναστάτωση στο Αλιβέρι, χρόνιο πρόβλημα που δεν λέει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Στα αγροτικά μπλόκα της Μαγνησίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Κλείδωσε η συνάντηση αγροτών με Μητσοτάκη, ρωτάνε. Απαντάμε εμείς ότι ναι, κλείδωσε αρχές της εβδομάδας. Για Δευτέρα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρίτανης αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Φιδάς από τη Νέα Αγχίαλο. Ο δικηγόρος του στον ταχυδρόμο, ο Βολιώτης φοιτητής, δίνει κρίσιμη μάχη για την ζωή του. Και είχαμε φυσικά και την Υφυπουργό Ανάπτυξης στην ΒΥΠΕ χθες, με το φορέα διαχείρισης συναντήθηκαν. Στην εφημερίδα Κόσμος, 2,1 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Δήμου. Εγκρίθηκε έκτακτη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Θα διαθέτουν για έργα αποκατάστασης από τον Ντάνιελ. Κλείδωσε συνάντηση με τους αγρότες. 48χρονος από τον Τύρνα βοσκότωσε λαρισαίο μουσικό έγκλημα στα Εξάρχεια. Ποιοι εκλέγονται στη νέα διοίκηση στην ΠΕΔ Θεσσαλίας που είχαμε εκλογές σε αυτό το φορέα. Πάμε στην καρδίτσα μας, εφημερίδα Αλήθεια. Συνάντηση με αγρότες, δείχνει το Μητσοτάκη από άλλη φυσικά περίσταση. Τη Δευτέρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες μετά την επιστολή που του έστειλαν. Δημήτρης Κουρέτας, αρχές Μαΐου οι προσκλήσεις από το ΕΣΠΑ, αθλήτρια της χρονιάς η Αντιγόνη Ντισπριώτη και μπράβο στην Αντιγόνη μας που μας έχει χαρίσει πολλά μετάλλια σε παγκόσμιο και όχι μόνο επίπεδο. AstraTV.gr, εδώ που βλέπετε όλη τη Θεσσαλική και όχι μόνο επικαιρότητα, μέσω live streaming ζωντανά και όλη η ροή του προγράμματος. Καρδίτσα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγροκτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον Ε65. Θα δούμε σχετικές δηλώσεις αμέσως μετά. Οργάνωση φύλαξης και προστασίας του Εθνικού Πάρκου Σποράδων, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ σε μπλόκο αγροτών της Μαγνησίας. Στον Αλμυρό, στα Μενίτης και Μπουκόρου, συζήτησαν με αγρότες. Το ΠΑΣΟΚ δίπλα στους αγρότες της Μαγνησίας. Άρπαξαν τα χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού από σούπερ μάρκετ του Βόλου. Σας τα λέγαμε και χθες αυτά. Και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Η καταψήφιση του Ευρωκοινοβουλίου μπορεί να την περνάμε στα ψηλά, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν το είδαμε χθες. Τέταρτο πέμπτο θέμα στην επικαιρότητα. Μας έχουν καταδικάσει από την Ευρώπη όσον αφορά το κράτος δικαίου. Εμείς οι Έλληνες, οι απλοί πολίτες, το ζούμε καθημερινά στο πετσί μας. Το θέμα είναι να χτυπήσει καμπανάκι στους 300, οι οποίοι αυτή την ώρα βρίσκονται στη Βουλή. Ένα από τα κόμματα που βρίσκεται στη Βουλή σηκώνει το θέμα του Netflix. Υπάρχει μία σειρά, δεν τη βλέπω, Netflix δεν έχω δυστυχώς. Υπάρχει μία σειρά για το Μέγα Αλέξανδρο, που παρουσιάζεται, λέει, ο Μέγας Αλέξανδρος ως γκέι, που είχε ένα φλερτ, λέει, με ένα φίλο του εκεί πέρα, δεν ξέρω τι, και βγήκε ολόκληρος πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος στην ελληνική μας δημοκρατία, την ώρα που ο κόσμος καίγεται, να κάνει θέμα στη Βουλή μέσα, επαναλαμβάνω, στο εθνικό μας κοινοβούλιο, να κάνει θέμα για τον Μέγα Αλέξανδρο που μπορεί να ήταν, μπορεί και να μην ήταν γκέι. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή την ώρα η χώρα. Ο ιστορικός του μέλλοντος, εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό, σε 50 χρόνια θα καταγράψει ότι ζούμε σε περίοδο παρακμής. Πνευματικής, οικονομικής, ψυχολογικής και κυρίως πνευματικής παρακμής. Δεν είναι δυνατόν αυτή την ώρα να έχουμε ακρίβεια, ανεργία, αγρότες, φοιτητές, να μας καταδιώκουν όλοι και εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου και μάλιστα αρχηγός πολιτικού κόμματος να κάνει θέμα μία σειρά του Netflix που παρουσιάζει ομοφιλόφιλο τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν ξέρω, δηλαδή κάποια πράγματα πραγματικά
μας ξεπερνούν. Πάμε στην Καρδίτσα. Σας έλεγα πριν, έχουμε κάποιες δηλώσεις από τους αγρότες. Μας βρέθηκε εκεί ο καλός συνάδελφος, ο Νίκος Τζούμας. Δεν ξέρω αν θα τον έχουμε αργότερα κοντά μας. Ευελπιστώ. Βρέθηκε λοιπόν εκεί ο Νίκος Τζούμας. Κατέγραψε τις αντιδράσεις όλων, καθώς βρέθηκαν εκεί και ελεύθεροι επαγγελματίες και αγροκτηνοτρόφοι. Μην μπερδεύεστε, οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα, παρά τα όσα λέει ο πρόεδρος εδώ του Βόλου των κτηνοτρόφων, οι οποίοι βρίσκονται στα μπλόκα, βρίσκονται δίπλα στους αγρότες. Έκαναν χθες σχετικές δηλώσεις στην τηλεόραση του Άστρα. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Αυτό που έτσι κι αλλιώς έχουμε πει από την αρχή, εμείς θέλουμε μέσα από μια τέτοια συνάντηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Είναι προβλήματα επιβίωσης, τα γνωρίζει. Δεν θέλουμε όπου δουνεί να πάμε και να μας πει πως αυτά που είπα, σας τα είπα. Του στείλαμε και τα αιτήματα, επί αυτών έτσι κι αλλιώς ζητάμε λύσεις και απαντήσεις. Εμείς προγραμματίζουμε και τα επόμενα βήματά μας. Άλλωστε η πανελλαδική συνάντηση στη Νίκαια είπε πως εμείς συνεχίζουμε την κλιμάκωση, προοπτική μας και η Αθήνα. Κοιτάξτε, στείλαμε τα αιτήματα που είναι για όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα τα μελέτησε. Ελπίζουμε να δώσει τις λύσεις που εμείς σε όλες τις προηγούμενες ημέρες λέμε ότι πρέπει να γίνει συνάντηση και να δοθούν λύσεις. Τώρα, μας εκπλήσει λίγο η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι θα μας ακούσει ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλουμε να μας ακούσουν, θέλουμε να δώσουν λύσεις. Είναι αιτήματα ζωής, είναι αιτήματα επιβίωσης, είναι δίκαια αιτήματα και από εκεί και πέρα πιστεύουμε και ελπίζουμε τη Δευτέρα να ο Πρωθυπουργός όντως να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε αυτά τα αιτήματα. Κύριε Τζέλα, ποιοι θα πάτε? Θα το δούμε αυτό, μην αγωνίστε. Θα είναι πάντως εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα, έτσι όπως μπορούμε να το φτιάξουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Έχουμε και το παράρτημα μέσα από τη Θεσσαλία. Αυτό θα το δούμε. Τώρα το βασικό είναι ότι θα γίνει συζήτηση για αυτά τα 6-7 αιτήματα τα οποία αφορούν όλους τους αγρότες σε πανελλαδικό επίπεδο και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Τέλεια. Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουμε φτάσει στους 5 μήνες. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα, ούτε για τους αγρότες, ούτε για τους κτηνοτρόφους, ούτε για τα πεσμένα σπίτια ή τα μη κατοικήσιμα σπίτια μέχρι σήμερα. Τώρα εγώ θα σας μιλήσω γιατί για τα χωράφια και για την αγροτιά, για τα σπίτια τα έχουν πει και οι άλλοι. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο πιο ιδιαίτερα για την κτηνοτροφία. Είμαστε 5 μήνες σήμερα άνεργοι κτηνοτρόφοι, χωρίς ζώα, χωρίς τίποτα. Θα έπρεπε να είχε ισχύσει το 5-2, το περιβόητο 5-2 μέτρο. Από τις αρχές του χρόνου δεν ανακοινώνουν τίποτα, δεν μας λένε τι θα ισχύσει, πώς θα ισχύσει, τι θα πάρουμε, τι θα κάνουμε και παραμένουμε χωρίς εισόδημα. Χωρίς εισόδημα 5 μήνες. Υπάρχει κάποιος από τους κυρίους αυτούς που είναι στα γραφεία 5 μήνες χωρίς εισόδημα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείστηκε το περιβόητο ραντεβού. Το καλό που τους θέλουμε να έχουν και απαντήσεις στα 4 αιτήματα, ζητήματα που έχουν θέσει οι αγρότες. Τα συνολικά αυτά έχει να κάνει με τη νέα ΚΑΠ. Να πάρει αναστολή, αναβολή η χρήση της και να πάρουμε το πρασίνισμα οι αγρότες. Από εκεί και πέρα πετρέλαιο, ρεύμα και κόστος ζωής και παραγωγής. Έλεγχος στα μέσα και εφόδια. Καλά θα κάνει ο Πρωθυπουργός να το σκεφτεί καλά έως τη Δευτέρα. Εμείς θα πάμε χωρίς τρακτέρ, θα πάμε σε αυτή τη συνάντηση. Ξέρουμε να συζητάμε, αλλά όπως εκείνο το τηλεπανηγυράκι που έγινε με τα 82 εκατομμύρια στο πετρέλαιο, έτσι και τώρα έχει περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα να λύσει τα προβλήματα. Ξαναλέω, αφορολόγητο πετρέλαιο. 7 λεπτά η κιλοβατόρα στο ρεύμα, έλεγχο στα μέσα και εφόδια και η νέα ΚΑΠ να δώσουν το πρασίνισμα στον κόσμο. Αφορολόγητο πετρέλαιο, ρεύμα, κόστος παραγωγής. Τα 3 βασικά αιτήματα των αγροτών σε πανελλαδικό επίπεδο. Σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, συναντιούνται στη Σύνδο, έτσι ώστε να αποφασίσουν ποιοι θα πάνε στο ραντεβού, γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα, η πρόταση αρχικά ήταν να πάει ένας από κάθε μπλόκο. Αυτό είναι αδύνατο. Έχουμε αυτή την ώρα γύρω στα 400 μπλόκα σε όλη την χώρα. Πρακτικά είναι αδύνατο να πάει εκπρόσωπος από κάθε μπλόκο. Συζητάνε τώρα ότι θα πάει εκπρόσωπος από κάθε νομό. Δηλαδή ένας νομός, ένα μπλόκο. Να δούμε. Και πάλι πολλοί είναι. Μπορεί να πάει από κάθε περιφέρεια. Ένας από την περιφέρεια Θεσσαλίας, ένας από την περιφέρεια πάνω στην Βόρεια Ελλάδα και ούτω καθεξής. Θα δούμε. Σήμερα το αποφασίζουν αυτό. Ποιοι θα βρεθούν τη Δευτέρα με τον Πρωθυπουργό. Αφού λοιπόν αποφασιστεί αυτό, ποιοι θα παρευρεθούν, ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών
που θα πάνε στο ραντεβού. Αμέσως μετά θα ενημερώσουν το Μαξίμου. Το Μαξίμου θα ορίσει ώρα, ημέρα, ημερομηνία. Όλοι λένε ότι μάλλον τη Δευτέρα. Χθες λέγανε ίσως και την Τρίτη πρωί. Μάλλον όμως, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχουμε τη Δευτέρα τη συνάντηση αυτή. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ για το τι λέει το Μαξίμου για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Απάντηση στο υπόμνημα που έστειλαν οι αγρότες στον Πρωθυπουργό με τα αιτήματά τους έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ελήφθη η επιστολή από εκπροσώπους των μπλόκων των αγροτών και ο Πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να τους συναντήσει τη Δευτέρα, είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ήρθε πράγματι η επιστολή από εκπροσώπους των μπλόκων, η συγκεκριμένη επιστολή που αναφέρεστε. Ο Πρωθυπουργός προφανώς, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι διατεθειμένος να τον συναντήσει τη Δευτέρα. Από εκεί πέρα βέβαια περιμένουμε να ενημερωθούμε ποιους θα συναντήσει και ποιους εκπροσωπούν αυτοί που θα συναντήσει. Ποια θα είναι δηλαδή ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι και αυτοί οι εκπρόσωποι ποιους θα εκπροσωπούν. Και σήμερα πάντως υπάρχουν αποκλεισμοί στα μπλόκα των αγροτών τόσο στη Θεσσαλία όσο και στη Βόρεια Ελλάδα. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα διοργανώνεται μεγάλο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας. Ενώ σήμερα αναμένουν εμπόρους επαγγελματοβιοτέχνες και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με αυτοκινητοπομπή θα μεταβούν στα μπλόκα και θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων. Επίσης, να πούμε όσον αφορά τη Μαγνησία, ότι αύριο 5-5.30 το απόγευμα μην πάτε στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε. Έχουμε αποκλεισμό. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα έχουμε αποκλεισμούς. Ό,τι ορίστηκε τη Δευτέρα ραντεβού, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματούν τα τρακτέρ και επιστρέφουν στα χωράφια. Όχι. Μέχρι και μετά το ραντεβού Μητσοτάκη Αγροτών, θα έχουμε τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς με λιγόρους αποκλεισμούς. Δεν θα είναι οι αποκλεισμοί να έχουν στόχο να ταλαιπωρήσουν την κοινωνία. Έτσι λένε τουλάχιστον οι αγρότες που αποφασίζουν σήμερα ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι στο πολύ πολύ κρίσιμο ραντεβού της Δευτέρας. Βλέπουμε ήδη στα πλάνα μας τον κύριο Σταμενίτη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας είπα, τους βγάλαν όλους τώρα έξω για να πείσουν τους αγρότες. Βγήκε ο Αβγενάκης, βγήκε ο Σταμενίτης, κανένας προφανώς δεν έπεισε. Ζητάνε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δούνε. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Σταμενίτης, ο οποίος επισκέφθηκε τον μπλόκο του Αλμυρού, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης επισκέφθηκε χθες το απόγευμα τον Αλμυρό, συνοδευόμενος και από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Χρήστο Μπουκόρο. Ο Υφυπουργός βρέθηκε στο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και συνομίλησε με αγρότες. Μίλησε παράλληλα αποκλειστικά στην τηλεόραση του Άστρα και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθούν ρεαλιστικές λύσεις για την επίλυση των αγροτικών προβλημάτων. Είναι δεδομένο ότι οι αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, η οποία προέρχεται από την κλιματική κρίση και τα έντονα φαινόμενα τα ζήσαμε, τα είδαμε στη Θεσσαλία, αλλά όχι και μόνο στη Θεσσαλία. Και ταυτόχρονα υπάρχουν σημαντικές πιέσεις του κόστους παραγωγής από την ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Επομένως, μαζί θα πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε ρεαλιστικές λύσεις στα πλαίσια που μας επιτρέπει η εθνική και η ενωσιακή νομοθεσία και ταυτόχρονα τα όρια του κρατικού προϋπολογισμού. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα οδηγηθεί από κλιμάκωση όλη η κατάσταση, κύριε Υπουργέ? Σήμερα ήρθαμε να συζητήσουμε. Να καταγράψουμε και να δούμε οι προτάσεις που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την εφαρμογή τους. Έχουμε καιρό για τα υπόλοιπα. Παράλληλα, ο Υφυπουργός έστειλε μήνυμα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτό στο διάλογο με τους αγρότες. Ως βουλευτής Μαγνησίας, επιδιώκω ο διάλογος αγροτών και κυβέρνησης να είναι ειλικρινής και γόνιμος. Να είναι έντιμος και ό,τι συνονοηθεί η κυβέρνηση με τους αγρότες να υλοποιηθεί. Νομίζω ο διάλογος δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Εγώ δεν έχω απορίες προσωπικά. Προχθές το βράδυ είχα μια συνάντηση με τους αγρότες διεξοδική, αναλυτική, γόνιμη, παραγωγική. Ήδη μετέφερα κάποιες από τις θέσεις των αγροτών στη Βουλή και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αγωνία μου είναι να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα των αγροτών και επίσης αγωνία μου είναι να διατηρήσουν το δίκαιο που έχουν κατακτήσει οι αγρότες μας στη συνείδηση του συνόλου της κοινωνίας. Γι' αυτό και συμβάλλουμε στο διάλογο. Κ.
Κυβερνητικά κλιμάκια πάντως από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης τα τελευταία 24 ώρα βρέθηκαν και σε άλλα σημεία που υπάρχουν μπλοκ αγροτών. Με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την έναρξη του διαλόγου με τους αγρότες, σύμφωνα με το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας το είπα, δεν σας το είπα. Χώρισαν, λέει, ο Κώστας Κοκκινάκης και η Χριστίνα Κανελοπούλου. Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδιά? Γιατί πρέπει να τους κάνουμε θέμα? Έχει άδικο το Ευρωκοινοβούλιο που μας καταψηφίζει ολόκληρη Ευρωβουλή και λέει για κράτος δικαίου και λέει για ανθρώπινα δικαιώματα και λέει για την δημοσιογραφία, γαμώτε δημοσιογραφία μου. Συγγνώμη κιόλας. Χώρισαν ο Κώστας Κοκκινάκης και η Χριστίνα Κανελοπούλου. Και πρέπει να παίξει αυτό σε ενημερωτικό site. Είναι είδηση. Ποιος είναι ο Κώστας Κοκκινάκης και ποια είναι η Χριστίνα Κανελοπούλου, ρε παιδιά? Πείτε μου και εμένα την ανίδεη. Καίγεται ο κόσμος και εγώ πρέπει να μάθω 9 η ώρα το πρωί ότι χώρισε ο Κοκκινάκης με την Κανελοπούλου. Δεν ξέρω. Καλή θητεία, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Πάμε σε διαφημίσεις. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα. Οι αγρότες μας καλά κρατούν στα μπλόκα. Σήμερα έχουμε στη Σύνδο την σύνθεση της Επιτροπής. Συνεδριάζουν οι αγρότες μας για το ποιοι θα κατέβουν στο Μαξίμου, ποιοι θα εκπροσωπήσουν τα μπλόκα. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος μπορεί να εκπροσωπήσει όλη την αγροτιά, γιατί σας το είχα πει και τις προάλλες, κάθε περιοχή έχει και τα δικά της προβλήματα. Για παράδειγμα, η Θεσσαλία, μετά τον Ντάνιελ, τα προβλήματα των Θεσσαλών αγροτών δεν μπορούν να συγκροθούν με τα προβλήματα της Πέλλας, για παράδειγμα, ή με τα προβλήματα κάτω στο Δομοκό. Είναι άλλης υφής. Βέβαια, τα τρία βασικά αιτήματα παραμένουν. Όπως, για παράδειγμα, το φορολόγητο πετρέλαιο, το ρεύμα, το κόστος παραγωγής. Εδώ όμως, στη Θεσσαλία, έχουμε και χωράφια τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη, και αυτή την ώρα που μιλάμε, πλημμυρισμένα. Έχουν χαθεί. Και με ξένησε πολύ και θέλω να το πω, κάποιες εφημερίδες φιλοκυβερνητικές, κάποια μίντια φιλοκυβερνητικά που κλείνουν δεξιά το ματάκι, κάναν το εξής σχόλιο, αδειάσαν τα καφενεία. Δηλαδή ότι κάθονται που κάθονται και είναι στα καφενεία όλη την ώρα οι αγρότες, τώρα που έχουμε τα μπλόκα και τις κινητοποίησεις, αδειάσαν τα καφενεία. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν τι σημαίνει αγροτιά και αγροτικό επάγγελμα οι συγκεκριμένοι που το γράψανε. Ας πάνε να ζήσουν 24 ώρες, δεν σας λέω εγώ παραπάνω, 24 ώρες, μη φορέσουν τα καλά τους, να φορέσουν τα αγροτικά τους και να πάνε δίπλα σε έναν αγρότη ή σε ένα κτηνοτρόφο να δουν τι ακριβώς δουλειά κάνει. Μετά νομίζω ότι δεν θα ξαναγράψουν τέτοια πράγματα και το λέω αυτό για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει αγρότης. Γιατί και όταν δεν υπάρχει καλλιεργητική περίοδος, υπάρχουν δουλειές, αγροτικές εργασίες και κυρίως το άγχος. Εγώ θυμάμαι παλιά στα χωριά λέγανε, κοιτούσαν, ήταν δίπλα σε ένα παραθύρι και λέγανε θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει αέρα. Γιατί ο καιρός ήταν αυτός ο οποίος διαμόρφωνε και την παραγωγή. Δεκαετία 80 σας μιλάω. Αλλά και τώρα συνεχίζει αυτό. Δεν αδειάσαν τα καφενεία. Δεν είναι στους καφενέδες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοιοι αγρότες. Προφανώς, προφανέστατα. Υπάρχουν και οι μεγαλοτσιφλικάδες οι οποίοι βάζουν τους εργάτες και αυτοί κάθονται στα καφενεία. Αλλά μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Κτηνοτρόφος είμαι. Συζητάμε κάθε μέρα στους αγρότες τι γινόταν πριν κάποια χρόνια. Με τον Τζίπρα, ας το πούμε έτσι. Με μνημόνια, με κάποια κοντρώσεις, κλεισμένες τράπεζες, με χιλιάδιο. Αυτό το χάλι, κυρία μου, δεν το είχαμε. Αυτό το χάλι δεν το είχαμε. Μήπως ξανά έχουμε πάλι μνημόνια και τέτοια πράγματα. Φοβάστε, Φοβάστε, λέω. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό συζητάμε τους αγρότες. Αυτό το χάλι δεν το είχαμε στην Κύπρα. Να. Εσείς από μια ποια περιοχή μας καλείτε? Λάρισα. Από Λάρισα. Κοινοτρόφος. Ναι. Και φαντάζομαι ότι έχετε χτυπηθεί και πάρα πολύ από τον Ντάνιελ, έτσι? Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο. Για εμάς τους κοινοτρόφους είναι το θέμα ζωοτροφές, ακριβές. Που λένε ότι
τι είναι ζωοτροφές και το ένα και το άλλο. Όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Εγώ παίρνω ζωοτροφές κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μάλλον. Δεν βλέπω τίποτα να έχει κατέβει ζωοτροφές. Οι ζωοτροφές όπως ήταν πριν 3 χρόνια, ακριβώς αυτό είναι το πράγμα, οι τιμές, ήδη στη μέσα. Πιστεύετε ότι τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα από κάθε άλλη φορά? Πάρα πολύ χειρότερα. Πώς το στοιχειοθετείτε αυτό, για ποιο λόγο το λέτε? Το βλέπω. Το αισθάνομαι. Είναι δυσβάσταχτο δηλαδή το κόστος, λέτε? Πάρα πολύ, ρε παιδιά, πάρα πολύ. Δεν φταίει ούτε η Ουκρανία, φταίει ούτε το Ισραήλ, φταίει ούτε κανένα τίποτα. Δεν ξέρω τι φταίει εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι γίνεται. Για το ραντεβού της Δευτέρας ελπίζετε? Όχι, δεν νομίζω. Αυτά είναι τίποτα. Αυτά είναι τίποτα. Αν δώσει ψίχουλα, όπως τα χαρακτηρίσατε την προηγούμενη φορά, θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις σας? Νομίζω. Έτσι νομίζω. Ναι. Αδιέξοδη η κατάσταση. Εντελώς. Αυτή την ώρα είστε κτηνοτρόφος. Συμφέρει να παραμείνετε στο μαντρί σας? Όχι, παιδιά. Εγώ είμαι 59 χρονών. Όχι. Όχι. Δεν συμφέρει. Όχι. Έχετε παιδιά? Έχω 3. Θα θέλατε να ακολουθήσουν το επάγγελμα? Όχι, 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 όχι. Θα διώχνετε? Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Δεν μπορεί να βιοποριστεί. Αν θέλω να χρεωθώ, να χρωστά στις τράπεζες, να χρωστά από εδώ και να χρωστά φορείς και το ένα και το άλλο, ας το κάνω. Μια οικογένεια δεν μπορεί να βιοποριστεί από την κτηνοτροφία και μόνο πλέον. Όχι, μια οικογένεια με 50 πρόβατα, πάντρε με παιδιά, έφυγε σπίτι στη Λάρισα, έφυγε τα πάντα, αποθήκες, στάβλη το άλλο και τώρα δεν μπορεί να φτιάξει 50 πρόβατα, δεν μπορεί να ζήσει ούτε ένα άτομο. Ναι. Ναι. Σας το λέω, πειράζω. Ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά και καλόν αγώνα να έχετε. Και παραμένουμε στο θέμα, γιατί πραγματικά η αγωνία αυτών των ανθρώπων δεν είναι απλά τι κέρδος θα βγάλουν, όπως ακούσατε, είναι πώς θα βιοποριστούν. Και διώχνουν και τα παιδιά τους να φύγουν και από τη γεωργία και από την κτηνοτροφία, γιατί δεν αντέχουν αυτό το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και στην αγροτιά και στην κτηνοτροφία. Και υποτίθεται, λέγαν παλιά, η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας. Πολύ παλιά αυτό. Πάμε να δούμε τι έγινε στα μπλόκα του Στεφανοβικίου, της Λάρισας, εδώ στη Θεσσαλία. Πετώντας άχυρα και λάστιχα και βάζοντας τα φωτιά, πραγματοποιήθηκε χθες το συμβολικό κλείσιμο στην επαρχιακή οδό Πλατικά Μπουλάρισας από παραγωγούς της περιοχής. Οι αγρότες ζητούν λύση και διαμηνύουν ότι δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι η κυβέρνηση να προβεί σε συμφέρουσες ανακοινώσεις. Θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις, πολιτικές λύσεις και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας που είναι αιτήματα επιβίωσης. Και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε σε ένα πολιτισμένο διάλογο με την κυβέρνηση, ώστε να δούμε τι μπορεί να ικανοποιηθεί από τα αιτήματα που έχουμε. Επίσης, κλείνουμε συμβολικά τους δρόμους για να αναδείξουμε το πρόβλημά μας, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης που έγινε χθες στην Νίκαια. Και σήμερα βλέπετε εδώ ότι αυτή είναι η κατάσταση, είναι το πρώτο βήμα κλιμάκωσης και θα ακολουθήσουν και άλλα, με δράσεις και στον μπλόκο και στους δρόμους και στις πόλεις, και στην Αθήνα αν χρειαστεί με τα τρακτέρ, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. 1 δισεκατομμύριο ευρώ λέει έχει δώσει για αποζημιώσεις, μεγαλύτερες από τις εισφορές των αγροτών. Τι του απαντάτε? Λοιπόν, οι εισφορές των αγροτών στην τετραετία που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί την έχω ακούσει για αυτό το θέμα, είναι 700 εκατομμύρια. Είναι οι δικές μας εισφορές στον ΕΛΓΑ, που από αυτές παίρνουμε τις αποζημιώσεις για 4 χρόνια. Και τα 300 εκατομμύρια ήταν που από το 2011 που ψηφίστηκε ο νέος κανονισμός, το κράτος και κάθε κυβέρνηση έχει υποχρέωση για κάθε χρόνο να βάζει 30 εκατομμύρια. Δεν το έβαλαν όλοι. Είναι αλήθεια ότι μπήκαν τα τελευταία χρόνια με τον Ιαννό και με τον Ντάνιελ. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι είναι χρήματα που ούτως ή άλλως τα είχαν ψηφίσει οι ίδιες κυβερνήσεις ότι θα τα δώσουν. Δεν έκαναν κάποιο σκόντο σε αυτό. Λοιπόν, άρα είναι χρήματα που είτε είναι δικά μας, είτε είναι χρήματα που έπρεπε να είχαν δοθεί στον ΕΛΓΑ. Και βέβαια πάλι αυτά τα χρήματα, τα 300 εκατομμύρια, είναι από τους δικούς μας άμεσους και έμεσους φόρους που πληρώνουμε. Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδηρόπουλος επεσήμανε ότι οι αγρότες απέδειξαν ότι είναι ενωμένοι και συνεχίζουν δυναμικά. Ο δρόμος θα είναι ανοιχτός. Δεν θα εκβιάσουμε κανέναν. Ο δρόμος θα είναι ανοιχτός όπως είμαστε έτσι.
από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει το σκηνικό. Άρα την ευθύνη, και νομίζω είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός, να κάνει, να δώσει ένα μήνυμα της συνάντησης για να τελειώνουμε κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι απαντήσεις υπάρχουν και τα αιτήματα δεν είναι όλα οικονομικά. Υπάρχουν αιτήματα τα οποία μας δίνουν διέξοδο στην ποιότητα, στους ελέγχους και το πώς θα παράγουμε για να είμαστε βιώσιμοι. Δεν υπάρχει εκβιασμός. Εμείς θέλουμε το διάλογο και το δρόμο της ενότητας, αλλά σε καμία περίπτωση να μας χρησιμοποιούν κάποιοι ότι εκβιάζουμε. Όπως τονίστηκε, η ευθύνη των κινητοποιήσεων δεν βαρύνει τους αγρότες, αλλά την κυβέρνηση. Από τις 5 του Σεπτέμβρη έχει πλημμυρίσει η Θεσσαλία, μαζί με όλα τα υπόλοιπα μπλόκα στην Ελλάδα. Έτσι όπως αποφασίστηκε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, έτσι και εδώ στο μπλόκο του Πλατικά που κλιμακώνεται αυτός ο αγώνας. Για ακόμα μια φορά, δράττοντας την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσουμε όλους τους αγρότες σε όλη την Ελλάδα που συμπαρίστανται στην πληγωμένη Θεσσαλία. Έχουμε τα προβλήματά μας, όπως ξαναείπα, από τις 13 του Δεκέμβρη είμαστε πάνω στο δρόμο. Θα συνεχίσουμε να είμαστε. Θεωρούμε ότι υπάρχει μέρος και τόπος κοινός με την κυβέρνηση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να τα δώσουν ακόμη, να το κάνουν άμεσα, γιατί η ευθύνη της κλιμάκωσης δεν ανήκει στους αγρότες, ανήκει στην ίδια την κυβέρνηση που μπορεί και δεν κάνει αυτό το βήμα ώστε να αποκλιμακώσει αυτή την κατάσταση. Μέχρι την Παρασκευή οι αγρότες θα συνεχίσουν να κλείνουν τους δρόμους, ζητώντας ταυτόχρονα συνάντηση απευθείας με τον Πρωθυπουργό, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο να ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση κάποια εκ των αιτημάτων τους. Στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Συντονισμού και σήμερα 5-8 Φεβρουαρίου, μετά τις 4 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συμβολικός αποκλεισμός της παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας στο ύψος του μπλόκου Στεφανοβικίου από αγρότες του μπλόκου. Οι αγρότες καλούν τους συναδέλφους τους να το ενισχύσουν. Δηλώνουν ανυποχώρητοι και επισημαίνουν ότι υπάρχει όμως το ενδεχόμενο συνάντηση με τον Πρωθυπουργό από τη Δευτέρα. Έχουν πει αυτό θα γίνεται καθημερινής βάσος. Βέβαια τώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Μάλλον πάμε για ραντεβού με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Από πληροφορίες που έχουμε. Σήμερα θα γίνει πάλι ένας συμβολικός αποκλεισμός στις 4 η ώρα, στον μπλόκο και του Στεφανοβικίου. 4-5 η ώρα. Αύριο 5 η ώρα ξανά αποκλεισμός στον κόμβο του Στεφανοβικίου. Το λέω για όσους θέλουν να κινηθούν στην παλιά Εθνική Οδό. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Δεν σας ακούμε, αν θέλετε να επιχειρήσετε και πάλι. Αν κλείσατε, επιχειρήστε πάλι να βγείτε στον αέρα. Πάμε στον μέτωπο των φοιτητών. Είχαμε μεγάλη ένταση χθες στη νομική της Αθήνας. Ήταν πολύ μεγάλο το συλλαλητήριο των Αθηνών. Οι φοιτητές βροντοφωνάζουν ναι στη δημόσια παιδεία. Βέβαια, κάποιοι τεχνιέντος αποξίωσαν τα δημόσια πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα τώρα να φέρουν τη λύση των ιδιωτικών. Όμως, ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να υπάρξει. Αναζητήστε στο διαδίκτυο την τοποθέτηση παρέμβαση του πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου, του Μετσόβιου Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, συγγνώμη, του κυρίου Μαρκάτου. Για μένα είναι ένας πολύ άξιος δάσκαλος, ο οποίος με αντικειμενική ματιά λέει γιατί δεν πρέπει να υπάρξουν τα ιδιωτικά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν έχει κομματική χρειά ο λόγος του, έχει αντικειμενική ματιά στα πράγματα και χθες που τον άκουσα την παρέμβασή του, πραγματικά είναι πολύ πολύ ουσιαστική παρέμβαση, η οποία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε καλά τι λένε οι φοιτητές. Ακούστε καλά! Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ξεκίνησε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας κατά της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Από νωρίς σήμερα το πρωί είχε αρχίσει να μαζεύεται κόσμος για το συλλαλητήριο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αρχικά έκλεισε η οδός Πανεπιστημίου, ενώ στη συνέχεια η οδός Σταδίου από τους διαδηλωτές που κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα. Νωρίτερα τραυματίστηκαν 5 άτομα μετά από τη συμπλοκή διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της προσυγκέντρωσης των φοιτητικών συλλόγων. Συγκεκριμένα επικράτησε ένταση όταν τα μέλη των φοιτητικών συλλόγων ήρθαν στα χέρια, ενώ γρήγορα στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο για τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Η συμπλοκή μεταξύ των φοιτητών έγινε για το ποιο πανό θα έμπαινε μπροστά στο συλλαλητήριο με συνέπεια να ανοίξουν κεφάλια στην κυριολεξία. Στο συλλαλητήριο πήραν μέρος πάνω από 150 φοιτητικοί συλλόγοι. Στο πλευρό των φοιτητών βρίσκεται και η ΠΟΣΔΕΠ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, η οποία στηρίζει τις κινητοποίησεις τους και καλεί σε απεργία.
άφησε η κυβέρνηση να ανοίξει το θέμα αυτό εν μέσω εξεταστικής. Γιατί? Για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί μην μου πείτε ότι υπάρχει αδιάβλητη διαδικασία σε μία εξεταστική μέσω διαδικτύου. Μην τρελαθούμε τώρα. Τα είδαμε και στον κορονοϊό πώς πέφταν τα δεκάρια. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει αφήσει το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, το θέμα των πανεπιστημίων, το θέμα των αγροτών να ξεχυλώσουν τόσο ώστε να δώσει περιθώρια για τις κινητοποιήσεις. Ούτε οι αγρότες, ούτε οι φοιτητές θα κάνουν πίσω και έχει πάρα πολλά άλλα υπόλοιπα θέματα μέτωπα να αντιμετωπίσει. Και έχουμε 9 Ιουνίου ευρωεκλογές. Και επειδή αυτοί μόνο για τα κουκιά καίγονται, μόνο για τα ψηφαλάκια τους ενδιαφέρονται, το ζήτημα είναι, εγώ εκεί ποντάρω και ελπίζω, ότι ίσως έχουμε μία εξομάλυνση της κατάστασης από Δευτέρα, τουλάχιστον με το αγροτικό κίνημα. Είχαμε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Θεσσαλίας, στην Πέδα Θεσσαλίας, εκλογές. Για πρώτη φορά, δυστυχώς, ο Δήμος του Βόλου δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί δεν τα κατάφερε ο κύριος Ανδρέας Ζέρβας, που προτάθηκε από το Δήμο Βόλου να εκλεγεί. Ωστόσο, έχουμε σε άλλα γνωμοδοτικά συμβούλια, σε άλλα τμήματα, την εκπροσώπησή μας από την Μαγνησία. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων μίλησε για συνθήκες δύσκολες για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και πολλά άλλα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των Δήμων επιβάλλουν τις άμεσες λύσεις. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, ιδιαίτερα σήμερα, σε συνθήκες δύσκολες για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και πολλά άλλα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των Δήμων επιβάλλουν λύσεις άμεσες, έγκαιρα, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν με επάρκεια αυτές οι δυσκολίες. Είναι μια μεγάλη συγκέντρωση των εκλεκτόρων όλων των Δήμων της Θεσσαλίας, όπως έχουν προκύψει από τις διαδικασίες στα Δημοτικά Συμβούλια. Έχουν κατατεθεί 3 υποψηφιότητες συνδυασμών για το Διοικητικό Συμβούλιο, για το Εποπτικό Συμβούλιο και για την εκλογή εκλεκτόρων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Το Συμβούλιο της ΠΕΔ έχει ένα συντονιστικό ρόλο που αφορά τις δράσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας. Σαφώς και συμμετέχει με τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, η οποία είναι το ανώτερο θεσμικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Θα είναι ο συνομιλητής με την Υπουργεία, με την κυβέρνηση και θα μεταφέρει τα αιτήματα των Δήμων, τα οποία είναι κοινά. Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ευήκο αότα από τους πλέον αρμόδιους στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυση των προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τη σημερινή εκλογική διαδικασία, ο Θανάσης Νασιακόπουλος ανέφερε ότι διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία, αλλά τόνισε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να επιτευχθεί η συνεργασία των Δήμων. Η ΠΕΔ είναι το συντονιστικό όργανο του συνόλου του Δήμου της Θεσσαλίας για διοικητικό, εποπτικό και εκπροσώπους προς τις εκλογές της ΚΕΔΕ, που είναι το ανώτατο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μια δύσκολη συγκυρία για τοπική αυτοδιοίκηση, σε ένα άριστο κλίμα από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής και ευελπιστώ, πιστεύω ότι οι εκλογές θα διεκπεριωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα συνεργαστούμε μετά τις εκλογές, το σύνολο των εκλεγμένων που θα βγουν μέσα από αυτές, για το καλό της αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των εκλογών αναμένονται να ανακοινωθούν στις 5 περίπου το απόγευμα. Τα έχουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Πρότευσε πάλι ο Δήμαρχος Κιλελέρ, ο κύριος Νασιακόπουλος, τον οποίο και είδαμε στα πλάνα μας, μάλλον επανεκλέγεται στην Προεδρία της ΠΕΔ Θεσσαλίας. Έχουμε άνετη επικράτηση της παράταξης Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Θεσσαλίας. Εντάχει να σας πω ότι για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ πήρε 81 ψήφους η συγκεκριμένη παράταξη. Να εκλέγονται από την παράταξη τη συγκεκριμένη οι δήμαρχοι Εσερίδης Δημήτριος από το Δήμο Αλμυρού, Εκτσίουγλου Ιορδάνης, Μανώλης Γεώργιος, Μαράβας Κωνσταντίνος, Νασιακόπουλος Αθανάσιος, Δημήτρης Νασίκας, Δήμος Ρήγας Φεραίου,
Νικόλαο Σακά, Στάθη Θεοφάνη. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αδριτσόπουλο Ανδρέα, Καλαμπαλέκη Κωνσταντίνο, Μουταρέλο Πέτρο και Ρόμπο Χριστόφορο. Για τη Γενική Συνέλευση τώρα τη ΚΕΔΕ, κλέγονται οι Αργυρόπουλο Κωνσταντίνο, Ανδρέα Ζέρβα, Καλαμπαλέκη Κωνσταντίνο, Γεώργιο Καταβούτα, Ιωάννη Ρόβα, Παναγιώτη Βερόνη και Αθανάσιο Σκάρλο. Για το αυτοδιοικητικό κίνημα, την άλλη παράταξη, η οποία ήρθε δεύτερη και πήρε 43 ψήφους, εκλέγονται οι δήμαρχοι Παναγιώτης Αναγνώστου, Νικόλαος Γάτσας, Αντώνιος Γκουντάρας και Ανδρέας Στεργίου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Διαμάντος, Δημήτρης Μαβίδης και Γεώργιος Ακελαρίου. Για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, Ηλιάδης Γεώργιος, Νταΐς Παναγιώτης, Παπαπέτρος Νικόλαος, Σούλτης Γεώργιος και Τόλικας Μιχαήλ. Η Λαϊκή Συσπήρωση τρίτη με 10 ψήφους, εκλέγεται ο κύριος Αστέριος Τσικρίτσης από τον Τύρναβο και ο κύριος Πέτρος Κρίκης, Δημοτικός Σύμβουλος. Για το Εποπτικό Συμβούλιο, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται ο κύριος Μιχάλης Μητσικός από το Δήμο Νοτίου Πηλίου, Αθανάσιος Μπίζιος και Μιχάλης Τσακύρης. Αυτά όσον αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών χθες στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα. Ξέχασα να σας πω, σε μια εβδομάδα έχουμε το Αγίου Βαλεντίνο, κοκκίνησαν όλες οι βιτρίνες, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Μία μέρα μετά έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία στην Βουλή για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το κατάφερε η ελληνική λύση. Στην αρχή θεωρούσαν κάποιοι γαλάζιοι βουλευτές ότι επειδή θα γίνει εγκρυπτό η ψηφοφορία, ίσως γλιτώσουν και τα πυρά της Εκκλησίας. Τελικά κατέθεσαν ορισμένα κόμματα με πρώτο την ελληνική λύση για ονομαστική ψηφοφορία και θα γίνει ονομαστικά η ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν το λέω με εκβιαστική διάθεση, γιατί η Εκκλησία λέει ότι μην τολμήσουν κάποιοι και ψηφίσουν και μετά έρθουν στην Εκκλησία για τις γνωστές φωτογραφίες, ξέρετε, στους εσπερινούς και στις δοξολογίες. Θα έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή που έρχεται και με τα αγροτικά μας και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και με το πέτο μέτωπο των φοιτητών. Όλα αυτά βέβαια στην προετοιμασία για τις ευρωεκλογές. Ένα σχετικό βίντεο έκανε ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητά διαδικτυακά να δώσουμε το παρόν για τις ευρωεκλογές. Πάμε να τον δούμε. Με ένα βίντεο στα social media, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης κάλεσε όποιον θέλει να θέσει υποψηφιότητα για ευρωβουλευτής του κόμματος να κάνει μια αίτηση στο e-siriza.gr. Στην ανάρτησή του συγκεκριμένο, Στέφανος Κασελάκης αναφέρει: αν θέλεις να είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου τώρα στο e-siriza.gr. Και ύστερα τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν και θα αναδείξουν τους υποψηφίους μας για την Ευρωβουλή. Σε 4 μήνες θα έχουμε ευρωεκλογές. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι ευρωεκλογές θα είναι μια μικρή επανάσταση. Επειδή τους υποψήφιους ευρωβουλευτές θα τους αποφασίσει η κοινωνία και όχι τα κλειστά κομματικά γραφεία. Εάν θέλεις να είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου τώρα στο nice-siriza.gr σε αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Και ύστερα, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν και θα αναδείξουν τους υποψηφίους μας για την Ευρωβουλή. Γίνε κομμάτι της μεγάλης μάχης της ευρωπαϊκής προόδου ενάντια στην ευρωπαϊκή συντήρηση. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει κοινωνικό κράτος και φορολόγηση των πλουσίων κόντρα στη δεξιά των ελίτ. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει το τέλος της δογματικής λιτότητας κόντρα στη δεξιά της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αυτά όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και σε αναμονή βρισκόμαστε της έλευσης του γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Κωνσταντίνου Παναγιωτόπουλου, καθώς έχουμε εξόρμηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ
και του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στη Μαγνησία και στη Λάρισα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, εν ώψη της περιφερειακής συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά με τη ματιά στο συνέδριο. Ένα συνέδριο που νομίζω εκεί θα ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει να σηκώσει κεφάλι. Θεσμικά μπορεί να είναι αυτή την ώρα, σύμφωνα με το εκλογικό αποτέλεσμα, η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Ωστόσο, έξω στην κοινωνία δεν το βλέπουμε αυτό. Και δεν το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε μία τελευταία δημοσκόπηση, η οποία βγήκε χθες το βράδυ από την ΑΛΚΟ, η οποία δείχνει ναι μεν μία φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά με το δεύτερο κόμμα που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα δίνει αγώνα για την τρίτη και τέταρτη θέση με το ΚΚΕ. Και αυτό σίγουρα προβληματίζει τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είδανε ως σωτηρία τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά τελικά τους βγήκε λίγο σαν κεραμίδα στο κεφάλι, καθώς με το που έγινε αυτή η πολύ ισχυρή εκλογή του στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεκατίστηκε. Και αυτή την ώρα μπορεί να είναι εσωτερικό τους πρόβλημα, αλλά είναι και πρόβλημα στην κοινωνία. Γιατί όταν έχεις τόσα μέτωπα ανοιχτά, γιατί όταν έχεις τόσα θέματα γιατί όταν έχεις τόσα θέματα να αντιμετωπίσεις, δεν μπορεί να μην έχεις έναν ιδεολογικό φορέα να εκπροσωπεί την φωνή σου. Πάμε γρήγορα να πάρουμε μία ανάσα. Τον ακούω, ανεβαίνει τις σκάλες. Έρχεται ο κύριος Παναγιωτόπουλος και επανερχόμαστε. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Είμαστε εδώ πάλι κοντά σας στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα και πάντα έχω χαρά όταν έχω νέους ανθρώπους δίπλα μου, φυσικά όταν προέρχονται μάλιστα και από την αξιωματική αντιπολίτευση που λέγαμε λίγο πριν στους δέκτες σας. Καλημέρα στον κύριο Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο, τον γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει έρθει στην περιοχή μας στα πλαίσια της εξόρμησης που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα λέω καλά? Καλημέρα, κύριε Θεοδωροπούλου. Καλά τα λέτε. Είμαστε εδώ από σήμερα το πρωί. Έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα στο Βόλο. Συναντήσεις με φορείς. Έχουμε τη συζήτησή μας το βράδυ για τα πανεπιστήμια, στη Σπύρα. Έχουμε συνέχεια το ποτό μας με τον βουλευτή εδώ, τον κύριο Μαϊκόπουλο. Να τον έχετε, να τον φροντίζετε. Τον φροντίζουμε, αλίμονο. Ναι. Και γενικά αυτό εντάσσεται. Δεν σας ενοχλεί, Να μας ενοχλεί. Που έχει μείνει ένας βουλευτής για κάθε νομό πλέον. Που έχει αποδεκατιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Που γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην ελληνική κοινωνία. Και δεν υπάρχει μία φωνή να εκφράσει την ελληνική κοινωνία. Γιατί με τόσα μέτωπα ανοιχτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα περίμενε κανείς αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να σαρώνει. Και όχι απλά σαρώνει, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δίνει αγώνα για την τρίτη και τέταρτη θέση με το ΚΚΕ. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι και λίγο στο κενό, γιατί δεν έχουμε μπει καν στην προεκλογική περίοδο, ας πούμε, στην τελική ευθεία ακόμα για τις ευρωεκλογές. Ωστόσο, με ρωτήσατε αν με ενοχλεί. Ναι, φυσικά μας ενοχλεί αυτή η εικόνα. Ευθυνόμαστε εν πωλής για αυτή την εικόνα, αλλά αυτή την εικόνα θέλουμε να την αλλάξουμε. Η εκπροσώπηση του κόσμου από το ΣΥΡΙΖΑ είναι μονόδρομος για να ξανασταθεί η κοινωνία στα πόδια της. Γιατί το είπατε και μόνοι σας. Βλέπετε τι γίνεται. Η κυβέρνηση της δεξιάς έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που πολιτεύεται, ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που θέλει να κάνει τα πράγματα και μια ατζέντα η οποία είναι καταστροφική για τους πολλούς. Mm-hmm. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Εμείς είμαστε εδώ στο πλαίσιο ενός πλέγματος εξορμήσεων που από εκεί πέρα θα κάνουμε με ορίζοντα το συνέδριό μας αλλά και τις ευρωεκλογές για να μιλήσουμε στον κόσμο, να μιλήσουμε με τους νέους και τις νέες που μας βρίσκουν αυτή τη στιγμή και μας λένε ελάτε κοντά μας, ελάτε να συζητήσουμε, που αυτό δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάμε παντού, θα το κάνουμε. Η Θεσσαλία έχει μια βαρύνουσα σημασία, ειδικά μετά τις μεγάλες καταστροφές του Ντάνιελ. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε πολιτικά. Στο αναπτυξιακό μας συνέδριο, που θα έχει πολλές θεματικές, κρίσιμες θεματικές, και θα αναπτύξουμε το σχέδιό μας συνολικά για τη Θεσσαλία, αλλά και κεντρικοπολιτικά. Καλώ τον κόσμο να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου, άσχετα το αν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι,
ειδικά αν δεν ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, για να δει τι θέλουμε να κάνουμε όντως για τη Θεσσαλία. Θεωρείται αξιόπιστη αντιπολίτευση αυτή την ώρα τον ΣΥΡΙΖΑ με τον λόγο που αφρώνει τον πολιτικό πάντα, έτσι, ο κύριος Κασελάκης? Εννοείται είναι αξιόπιστη αντιπολίτευση, είναι μαχητική αντιπολίτευση, είναι μια αντιπολίτευση με θέσεις, με προτάσεις, παρά τη μαγική εικόνα που θέλουν να καλλιεργήσουν τα μίντια με την lifestyle προσέγγισή τους. Συγγνώμη, τα μίντια καλλιεργούν ή ο κύριος Κασελάκης δίνει τροφή? Γιατί συγχωρέστε με, πηγαίνοντας προς την Κοζάνη, ας πούμε, δεν πίνει σφινάκια να βγάζει φωτογραφία και να βρίσκουν τα κακά τα μίντια τροφή που λέτε. Μα ο ίδιος δίνει. Σας λέω ένα τελευταίο παράδειγμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, εμείς ασχολούμαστε με το τι κάνει ο κύριος Κασελάκης και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που λέτε εσείς, και συμφωνώ για την οικονομία του χρόνου ότι έχετε, δεν τις έχουμε ακούσει. Εμείς όμως τις διατυπώνουμε. Ωστόσο, τα μίντια, συγκεκριμένα μίντια, και δεν θέλω να τους βαλιάσω, εστιάζουν στην προσωπική ζωή του Πρόεδρου. Και να σου πω κάτι, όλοι έχουμε προσωπική ζωή. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι γόνιμο στην πολιτική να εστιάζει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τις 8 προτάσεις μας για τους αγρότες, τις οποίες άρθρο πεντακάθαρα και ο Πρόεδρος μας και τα στελέχη μας στα κανάλια. Επικοινωνιακά, ξέρετε πολύ καλά πώς παίζετε το παιχνίδι. Αν εγώ δεν θέλω την προσωπική μου ζωή να τη βγάλω στο μεντάνι, δεν θα μάθει κανείς ποτέ για την προσωπική μου ζωή. Πόσο δε μάλλον ένας πολιτικός αρχηγός. Και πόσο δε μάλλον και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί πρόσωπο. Αυτή την ώρα εκλογικά είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ασχέτως αν δημοσκοπικά έχετε κατρακυλήσει μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Δημοσκοπικά θα σου πω, εγώ δεν πιστεύω με αυτή την εικόνα η οποία υπάρχει τώρα και πιστεύω ότι στην πορεία προς τις ευρωεκλογές αυτό θα ανατραπεί. Αλλά να σου πω κάτι, ο Πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο. Θέλετε να μου πείτε με ποιο τρόπο θα ανατραπεί? Γιατί στην κοινωνία αυτή την ώρα ακούω πάρα πολλούς πολίτες ότι γίνεται της κακομοίρας, να το πω λαϊκά, έξω, με τους φοιτητές, το αγροτικό κίνημα, την ακρίβεια, όλα τα μέτωπα τα έχει κάνει λίγο ψιλομαντάρα η κυβέρνηση. Και αυτό αντί να το εκμεταλλευτεί αυτό πολιτικά η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως, βλέπουμε ότι παίζει μόνο στον μπάλα ο κύριος Μητσοτάκης και γι' αυτό γίνονται όσα γίνονται. Γιατί δεν υπάρχει απέναντι κάποιος. Και αυτό, δεν ξέρετε, δεν είναι εσωτερικό σας πρόβλημα. Δεν αφορά ένα πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αφορά τη δημοκρατία. Γιατί στη δημοκρατία, εκτός από κυβέρνηση, πρέπει να υπάρξει και αντιπολίτευση για να λειτουργεί η δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εγκαθιδρύσει ένα σύστημα ολιστικής κάλυψης, θα έλεγα, σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Το οποίο δεν αφήνει έτσι κι αλλιώς να ακουστεί οτιδήποτε άλλο. Αυτό πρέπει να το ανακρέψουμε και να σας πω, οι πολίτες που μιλάτε, γιατί μιλάω και εγώ με πολίτες, αν αυτό το εντοπίζουν ως πρόβλημα, πρέπει να αναζητήσουμε κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να ανακρέψουμε αυτό το σκηνικό. Δεν γίνεται μαγικά σε μια ημέρα. Δεν γίνεται με εξωγενή παρέμβαση. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πάρουμε μπροστά. Και βάσει των αναγκών των δικών μας και της κοινωνίας, θα προχωρήσουμε μαζί για να ανακρέψουμε αυτό το σκηνικό. Δεν γίνεται να τα περιμένουμε όλα από πάνω. Ωραία. Οι προτάσεις λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ για το αγροτικό, για παράδειγμα, ας πάρουμε το ένα μεγάλο μέτωπο. Ποιες είναι? Ήταν για τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, κιλοβατόρα 7 λεπτά. Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών. Λέω οι κυβερνητικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ποιες είναι. Γιατί αυτή την ώρα εσείς είστε θεωρητικά εν δυνάμει, όχι εσείς, ο κύριος Κασελάκης, πρωθυπουργός. Η κυβερνητική πρόταση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ για τα αιτήματα των αγροτών ποια είναι? Θέλω να σου πω ότι έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ναι, το οποίο αναπτύχθηκε σε 8 προτάσεις για τους αγρότες και λέει ότι θέλει ουσιαστικά την αναδιάρθρωση συνολικά του παραγωγικού μοντέλου. Και δεν αρκεί να δίνεις μέτρα ασπιρίνες, ειδικά στους αγρότες της Θεσσαλίας, που προέρχονται από μια καταστροφή τέτοιου ελληνικούς. Ναι, αλλήμον. Ναι. Σας έχουμε φέρει και ποτηράκι, αν θέλετε. Ναι. Οπότε, να σας πω ότι βρισκόμαστε σε συνεργασία με τους αγρότες. Mm-hmm. Ο πρόεδρος μας βρέθηκε και στα μπλόκα. Και εμείς επισκεφτούμε μπλόκα στο πλαίσιο της περιοδίας μας. Ξέρετε όμως, παρέλεξε εδώ για να σας βοηθήσω και με το λαιμό σας. Βρέθηκε στα μπλόκα και δεν είδαμε, δεν ακούσαμε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έπαιξε πάλι ήταν ο Κασελάκης στο τρακτέρ. Ναι, αυτό ο Τσίπρας μπορεί να το έκανε αυτό, αλλά είχε και προτάσεις
να κάνει. Εκτός από ότι ανέβηκε στο τραπέζι. Αυτό επιλέξανε να παίξουν όμως. Όταν λέμε ότι το ΦΠΑ από 24% πρέπει να πάει στο 6%, και είναι αυτονόητο αυτό για αγροεφόδια, ζωοτροφές, λιπάσματα. Δεν το παίζει κανείς αυτό και παίζει ότι ο πρόεδρος μου φορούσε μια συγκεκριμένη μάρκα pullover πάνω στο τρακτέρ. Είναι επιλογή αυτό. Mm-hmm. Και θέλω να το εξηγήσουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς εμείς αρθρώνουμε το λόγο μας και τις προτάσεις μας. Έχει να κάνει με το τι επιλέγουν να προβάλλουν. Και έχουμε προτάσεις. Και για το αγροτικό και στα πανεπιστήμια μέσα, που θέλω να σας πω από πρώτο χέρι, επειδή συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις και στις γενικές συνελεύσεις, ότι αυτή τη στιγμή διαμείβεται μια τεράστια. Ένα τεράστιο κύμα ανατροπής των σχεδίων για ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Χθες είχαμε ένα μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. 10.000 άνθρωποι. Ποιος θα κρατήσει πρώτος στο πανό. Αυτό ήταν ένα δικό του θέμα προς το πανό. Αυτό δεν εκφράζει το φοιτητικό κίνημα όμως. Όχι, αλλά πήγε στράφει ο αγώνας. Αυτό θέλω να σας πω, καταλάβατε. Αυτό πιάστηκε. Δηλαδή το δίκαιο αίτημα των φοιτητών, γιατί εγώ με τους φοιτητές είμαι και είμαι και εγώ κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά όταν βλέπω τους αριστεριστές φοιτητές να μαλώνουν για το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα φανεί ο αγωνιστής και ο ήρωας. Αυτό δεν εκφράζει την Ελλάδα ΣΥΡΙΖΑ όπως και να έχει, γιατί δεν μετέχουμε σε τέτοιου είδους διαπληκτισμούς. Εμείς είμαστε. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα δημόσια πανεπιστήμια ποια είναι, θέλω για το επιμαχνό νομοσχέδιο. Για να ξεκινήσουμε, γιατί δεν έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση ακόμα και το σχέδιο της κυβέρνησης, είναι ξεκάθαρα και αναμφίβολα υπέρ του δημοσίου δωρεάν πανεπιστημίου, της ενίσχυσής του. Της πρόληψης καθηγητών, της βελτίωσης των υποδομών, της προσέλκυσης των κονδυλίων για την έρευνα, αυτά όλα τα οποία λέμε προϋποθέτουν να μην ξεκινήσει αυτός ο ασκός του αιώλου να ανοίγει με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου ποιότητας να έρχονται και να μπαίνουν στο εκπαιδευτικό μείγμα. Μείνετε αυτό λίγο σε αυτό, γιατί το αμφιβόλου ποιότητας, θα συμφωνήσω απόλυτα, να εξηγήσουμε στον κόσμο, δεν θα έρθει το Χάρβαρντ εδώ πέρα, να το πούμε αυτό έτσι. Θα έρθει κάποιο αμφιβόλου ποιότητας πανεπιστήμιο. Ένα τουρκικό έτσι. Έχει τέλος ενδιαφέρον. Και ο φοιτητής που περνάμε 19.000 μόρια στην ιατρική, τώρα θα θέλει 10.000 μόρια και απλά λίγα χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Μα είπε ο κ. Περακάκης στις εξαγγελίες ότι θα είναι, λέει, εισαγωγή στα ιδιωτικά με την ΕΒΕ, την ελάχιστη βάση εισαγωγή του επιστημονικού πεδίου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ιατρική, 8.000 και 100.000 ευρώ. Mm-hmm. Για να το εξηγήσουμε. Και πού να σπουδάσει η ιατρική, έτσι, σε μια σχολή που δεν θα έχει ούτε τους καθηγητές, ούτε το background της ιατρικής, ας πούμε, στη Λάρισα που έχετε και εδώ, ένα πολύ αξιόλογο τμήμα, όπως έχετε πολύ αξιόλογο πανεπιστήμιο εδώ, και να δούμε τι σημαίνει το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας και για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Εδώ έχετε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο, πολυτεχνικές σχολές, έχετε μια μεγάλη γκάμα σχολών. Τι σημαίνει όμως η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων για τη βιωσιμότητα αυτών των τμήματων, που μας είπε ο κ. Περακάκης ότι έχουν αυξημένη αυτονομία. Μήπως η αυτονομία σημαίνει και ανεξαρτησία από την υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί τα πανεπιστήμια αυτά? Όχι, θα πάει στο κρατικός προϋπολογισμός και θα δίνει και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα δίνει και στα δημόσια. Οπότε με αποτέλεσμα να μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση και στα δημόσια. Και ευελιξία, ευελιξία λέει, στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμήματων. Ναι. Ευελιξία δηλαδή τι σημαίνει? Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μήπως οι φοιτητές, οι διδάσκοντες δεν τίμησαν το θεσμό του Δημόσιου Πανεπιστημίου και έτσι άνοιξε η πορτούλα για ορισμένους να φέρουν το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων? Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια μας έχουν ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο παλεύει με πενιχρά μέσα για να παρέχει το μεγάλο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το οποίο παρέχει τόσα χρόνια. Είδαμε και τα στοιχεία του ΜΠΟΥ, του Πανεπιστημίου Κρήτης, 70% λιγότερη πόρη από το 2010, περισσότεροι σακταίοι. Mm-hmm. Και όμως η απόφοιτη μας είναι περιζήτητη παντού στην Ευρώπη, και ως ερευνητές και ως εργαζόμενοι. Αυτό το πράγμα είναι ένας άθλος. Και θέλω να σας πω, και φυσικά τιμούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές μας και οι φοιτητρές μας που αυτή τη στιγμή εργάζονται κατά πλειοψηφία για να καταφέρουν να περατώσουν τις σπουδές τους, και οι καθηγητές μας και οι καθηγητρές μας που δουλεύουν overtime για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πολύ βαρύ πρόγραμμα που κανονικά είναι για 10 άτομα και κάνουν 2, γιατί έχουμε ένα καθηγητή για 47 φοιτητές, ενώ μέσα στο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας καθηγητής για 23 φοιτητές. Εδώ πολλές φορές δεν έχουν υλικά σε εργαστήρια. Μπορούν να με επιβεβαιώσουν και οι φοιτητές και φοιτήτες που σπουδάζουν στις σχολές που έχουν εργαστήρια. Φαρμακευτική, πολυτεχνείο, μετρολογική, δοντίατρη, παντού. Δεν έχουμε ένα λόγο.
Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να μας απασχολούν. Ο Κυριάκος Πυρακάκης βγήκε και παρουσίασε το σκελετό ενός νομοσχεδίου, το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, ως λογική. Καταργεί τη λογική, δανείζεται ένα υπόδειγμα το οποίο έχει πτυχεύσει παντού στον κόσμο και μας το φέρνει εδώ ως κάτι εταιρικό. Λυπάμαι, εντάξει, δεν τρώμε κουτόχορτο. Τι θα κάνουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα λέτε πολύ ωραία. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω την ερώτηση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζει πλέον το μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δημοσκοπικά βρίσκεται μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Γιατί καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μόλις λίγα χρόνια πριν ήταν το όνειρο της κυβερνώσεως αριστεράς που έγινε πραγματικότητα. Προφανώς, ευθυνόμαστε στον τρόπο που ίσως αντιπολιτευτήκαμε, γιατί δεν αναγνώσαμε σωστά την παντοδυναμία του εχθρού μας, γιατί δεν λύσαμε έγκαιρα τα εσωτερικά μας ζητήματα. Υπάρχουν σίγουρα ευθύνες. Τώρα τα έχετε λύσει. Θέλω να σου πω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Ερχόμαστε από δύο ήττες, εκλογικές ήττες στις εθνικές εκλογές, αποχωρήσεις τώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Το κόμμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του, αλλά μπορεί να σου πω ότι υπάρχει μια σταθερά που δεν υπήρχε. Δεν μπορείτε να μου λέτε ψάχνετε να βρείτε τα πατήματά του. 9 Ιουνίου έχουμε ευρωεκλογές. Αν ψάχνετε ακόμα να βρείτε τα πατήματά του, είστε έτοιμοι. Το συνέδριο μας. Ο στόχος ποιος είναι, λοιπόν. Το συνέδριο μας, πάντα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο στόχος είναι η νίκη στις εκλογές. Δεν υπάρχει να κάνουμε το ανάλυση ποσοστών. Mm-hmm. Νίκη. Μόνο. Γιατί είμαστε κόμμα εξουσίας, θα ξανακυβερνήσουμε προς όφελο των πελών. Έτσι. Όταν λέτε νίκη, δηλαδή πρώτο κόμμα. Εννοείται πάντα. Το πιστεύετε αυτό που το λέτε ή επειδή απλά είστε γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ το λέτε. Όχι, εννοείται το πιστεύω. Μάλιστα. Αν το πίστευα, δεν θα ήμουν εδώ. Με ποιον τρόπο. Με ποιον τρόπο τι εννοείται. Θα είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά και δεν ακούγεται στην κοινωνία. Θα το αλλάξουμε αυτό. Προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε τις εξορισμίες μας. Είμαστε παντού στην Ελλάδα και γιατί ακόμα και αν δεν ακουγόμαστε από τα μίντια, τα οποία επιλέγουν να παίζουν, όπως είπατε, προσωπικές στιγμές προέδρων, ένας αριθμός με ένα τεράστιο πλάνο για όλες τις πτυχές που αυτό μπορεί να ευθύνεστε και εσείς και τους κοινωνιακά, να ξέρετε. Θα τους βρούμε τους πολίτες, έναν στις πόλεις σας. Γι' αυτό ήρθαμε και εμείς στο Βόλο εδώ να μιλήσουμε. Και πραγματικά θα ήθελα να καλέσω και τους νέους ανθρώπους το απόγευμα στη Σπύρα να μιλήσουμε για τα πανεπιστήμια. Θετικό στέκι. Που διαφωνούν μαζί μας, ναι, για να μιλήσουμε παραγωγικά και να δουν όντως ότι δεν είμαστε ποτέ εξωγήινοι όπως μας παρουσιάζουν τα μίντια, αλλά είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Μην δίνετε προς εμένα, γιατί τα περιφερειακά μίντια δίνουν το λόγο. Όχι, δεν πήρατε μορφή προς τα πλάκα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πείτε μου λίγο αναλυτικά το πρόγραμμα, γιατί έρχεται και ο κύριος Κασελάκης, έτσι, το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλία για την περιφερειακή διάσκεψη του κόμματος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουμε το αναπτυξιακό μας συνέδριο το δεύτερο, μετά το πολύ πετυχημένο συνέδριο στην Κοζάνη, το οποίο είχε θέλει να σας πω στη σημεία του συμμετοχή, ήμουν εκεί προσωπικά. Το συμπέρασμα που βγήκε από εκεί ποιο είναι, γιατί είναι στο μόνο που μάθαμε τα σφινάκια που είχε στην Καλαμπάκα. Είδατε όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είδατε όμως ότι δεν μπορείτε να περάσετε τις θέσεις σας και αυτό που περνάει είναι αυτό που δίνει ο ίδιος τροφή. Συγχωρέστε με που το λέω. Έχουμε διαφορετική αντίληψη στο γιατί συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Αλλά να σας πω ότι μιλήσαμε για την παιδεία, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα, για την αγροτική παραγωγή, για την απολιγνητοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση. Μιλήσαμε για πάρα πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα και εδώ. Στη Λάρισα θα έχουμε ακόμα περισσότερα πάνελ. Θα συμμετέχει και η αυτοδιοίκηση, οι φορείς. Θα συναντηθούμε και με τους συνδικαλιστές μας στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού. Εμείς σήμερα θα συναντηθούμε και στο ΚΕΘΕΑ. Θα βρεθούμε και στο ΚΕΘΕΑ. Θα περιοδεύσουμε και σε αθλητικά σωματεία. Θα έρθουμε σε επαφή πρωτογενώς με την κοινωνία του Βόλου. Θα κάνουμε την εκδήλωσή μας το βράδυ για την παιδεία. Αύριο το πρωί θα μεταβούμε στη Λάρισα όπου θα συμμετέχουμε στις ελληνικές εργασίες του Ανεπτυξιακού μας Συνεδρίου. Τι ώρα ξεκινάει στη Λάρισα, τι ώρα θα είναι ο κύριος Κασελάκης παρόν. 11 είναι η έναρξη του Συνεδρίου και την Κυριακή θα είμαστε εδώ από τις 10 και θα περιοδεύσουμε μαζί με τον Πρόεδρο και σε μονάδες προαγωγής και στην αγορά. Και θα συγκεκριμενοποιηθεί και το πρόγραμμα, θέλω να σας πω σήμερα, γιατί είναι πολύ πυκνό. Θέλω να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και έχουμε μόνο
δύο μέρες, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να το χρειάσουμε όλα μέσα. Και φαντάζομαι γιατί η Θεσσαλία είναι ειδικό κομμάτι, αυτό που θα κυριαρχήσει στην έλευση Κασελάκη εδώ στη Θεσσαλία είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον Ντάνιελ, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά, και νομίζω ότι αυτό θα μονοπολίσει και τη συζήτηση στο πλαίσιο του Ανεπιστημιακού Συνεδρίου. Περιμένω να ακούσω και εγώ με ενδιαφέρον τη συζήτηση αυτή, γιατί πραγματικά κανείς δεν έχει βεβαιότητες και απαντήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της τραγικής καταστροφής. Αλλά συνεργαστεί με την αυτοδιοίκηση και με τον Περιφερειάρχη Σπύρο Κουρέτα, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να βάλει σε τάξη αυτή την περιφέρεια, η οποία λατήθηκε από τον κύριο Αγοραστό προηγούμενα χρόνια. Έχουμε περιλάβει ένα ταμείο, βλέπουμε τα στοιχεία, είναι αδιάφορα της Μάρτυρας, λέει λατημένα. Βλέπουμε ότι τώρα φτιάξει ένα οργανισμό διαχείρισης υδάτων, στο οποίο δεν μετέχει περιφερειάρχης σε αυτή την κυρία. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να πούμε? Αυτή την κυβέρνηση βάλανε τον πρώτο περιφερειακό σύμβουλο της Νέας Δημοκρατίας μέσα και όχι τον περιφερειάρχη. Αυτά τα πράγματα είναι προφανή. Αυτό το σύστημα εξουσίας πρέπει να αποδομηθεί. Και θέλω να το καταλάβουμε όλο αυτό. Δεν ευεργετεί κανέναν. Ευεργετεί μόνο λίγους κυκλεκτούς οι οποίοι χαίρονται και κάνουν πάρτι πίσω από το δικό μας κεφάλι. Μακάρι να μας πείσετε, κύριε Παναγιώτοπουλε, εγώ αυτό εύχομαι. Μακάρι να πείσετε τους Θεσσαλούς, οι οποίοι περιμένουν από εσάς, γιατί πολύ απλά είναι τόσα πολλά τα προβλήματα εδώ. Μακάρι να αθρώσει και λόγο ο κύριος Κασελάκης για την ανάταξη της Θεσσαλίας. Με συγκεκριμένες προτάσεις, όπου θα δίνουν λύσεις οι προτάσεις αυτές. Γιατί ξέρετε, πέντε μήνες είναι ο κύριος Αβγενάκης εδώ, στην Λάρισα, κατοικοδρεύει, αλλά το αγροτικό δεν το έλυσε. Με αποτέλεσμα, όχι απλά να μην πείσει, να στείλει στους δρόμους του αγώνα τους αγρότες με τα τρακτέρ. Είναι επασχολημένος, πώς να κάνει αλεσβέσχια. Περιμένουμε για λοιπόν. Να προμηθεί δεξιά, αλλά δεν θα τους περάσει. Περιμένουμε λοιπόν να μην δούμε καμία περίεργη πάλι φωτογραφία, αλλά να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάταξη της Θεσσαλίας. Ναι, θα έχουμε και φωτογραφίες και βίντεο, αλλά θα έχουμε και προτάσεις όπως έχουμε πάντα. Ωραία. Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην τηλεόραση του Άστρα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια, καλή περιοδία να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. 10 και 6 ώρα, βέβαια, αργήσαμε σήμερα, αλλά χαλάλη. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός. Τη Δευτέρα τα σπουδαία, όπου θα έχουμε συνάντηση, λέει Μητσοτάκη, με αγρότες, να δούμε τι θα δώσει, αν θα δώσει, πώς θα δώσει και με ποιους όρους και προϋποθέσεις και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.